Ως γνωστόν, η ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και των υποπτωχευμένων φορέων σε όλη την Ελλάδα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Πόσο μάλλον δε όταν εκτάσεις όπως αυτή εδώ, περίπου 20 στρέμματα, στην ουσία στο κέντρο του Ηρακλείου, με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις εγκαταλειμμένες, κάποιες που έχουν εξυγχρονιστεί, αλλά και μια χτηριακή εγκατάσταση η οποία στην ουσία φιλοξενεί ελάχιστες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και του Ελγοδήμητρα, μπορούν, εάν αξιοποιηθούν σωστά, να αποτελέσουν ένα κέντρο για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, με στόχο να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους του πρωτογενείου τομέα του νομού μας, αλλά και της Κρήτης συνολικότερα. Αυτή η διασπορά δημιουργεί έξοδα. Αυτή η διασπορά σημαίνει και περίσσιες δαπάνες. Πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή αξιοποίηση, σωστή δουλειά και ξεκινάμε αμέσως. Ήδη έδωσα εντολή στον αντιπρόεδρο του Ελγοδήμητρα, τον κύριο Πιδάκη, να συγκεντρώσει ό,τι σχέδια υπάρχουν, να δούμε ταχύτατα πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την συγκεκριμένη χτηριακή εγκατάσταση. Αφενός, αφετέρου, τι εκτάσεις έχουμε και εδώ, αλλά και λίγο παρακάτω, μια ξεχωριστή επίσης έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Να δούμε τι υπηρεσίες έχουμε σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο πόλης και πώς μπορούν να φιλοξενηθούν σωστά, οργανωμένα, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και πιθανόν να υπάρξουν και ανάγκες για προσθήκες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα έτσι ώστε στο Ηράκλειο να λειτουργήσει σωστά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και των υποπτωχευμένων φορέων.